Εισαγωγή του τακτικού συνεδρίου και των εκλογών της ΕΔΕΚ έδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Το δικαστήριο ανέτρεψε προηγούμενο διάταγμα που προνοούσε αναβολή του τακτικού συνεδρίου και των εκλογών. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η ηγεσία της ΕΔΕΚ αναδεικνύεται νικήτρια στη διαμάχη που είχε προκύψει, καθώς δικαιώνει τον πρόεδρο του κόμματος Μαρίνο Σιζόπουλο. Από πλευράς ηγεσίας του κόμματος νιώθουν ασφαλείς και για αυτό το θέμα. Το δικαστήριο προχώρησε και σε απόφαση σχετικά με τη διεξαγωγή των εκλογών της Επαρχιακής Διοίκησης της Λευκωσίας, οι οποίες διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια που ίσχυε το διάταγμα. Διαδικασία την οποία βρήκε άκυρη και για τον σκοπό αυτό οι Επαρχιακές Λευκωσίας πρέπει να πραγματοποιηθούν εκ νέου. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου έχουν επιβεβαιώσει ότι προχωράμε στην ολοκλήρωση των εκλογικών διαδικασιών στη βάση του Μητρώου που παρέδωσε ο πρόεδρος του κόμματος στην Επιτροπή Διαπιστευτηρίων και με τους ίδιους υποψηφίους. Την ίδια ώρα υπάρχει και άλλη ανάγνωση της ίδιας απόφασης. Η απόφαση του δικαστηρίου για τη Λευκωσία είναι ιδιαίτερα επικριτική για την ενέργεια της ΕΔΕΚ να διεξάγει τις εκλογές κατά παράβαση του διατάγματος του δικαστηρίου. Αλλά σίγουρα η απόφαση αυτή δεν αφήνει κανέναν περισσόριο για πανηγυρισμούς. Κυρία προϋπόθεση για διεξαγωγή των εκλογών είναι οι εκλογές της Επαρχίας Λευκωσίας και έπειτα του τακτικού συνεδρίου, κάτι που δεν θα διεξαχθεί εφόσον τρέχει αγωγή στο δικαστήριο. Η ΕΔΕΚ θα προχωρήσει σε νέες συσκέψεις όπου θα ανακοινώσει νέες ημερομηνίες. Ανοιχτή πληγή για την Κύπρο, το δράμα.